Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι από τα συνδικάτα τα Βαλκανικά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας θέλουμε να συγχαρούμε την ΠΟΕΠ για την πρωτοβουλία αυτή να διοργανώσει το δεύτερο συνδικαλιστικό φόρουμ πάλι στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι μια επίκαιρη και χρήσιμη πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα προβλήματα για τους εργαζόμενους στην περιοχή οξύνονται. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία στέκεται κοντά και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία της ΠΟΕΠ, όπως εξάλλου από το 1945, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, ήτανε πάντοτε στο πλευρό της εργατικής τάξης των Βαλκανικών χωρών, σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλες τους τις προσπάθειες και σε όλους τους αγώνες. Πάντοτε από την οπτική των λαϊκών συμφερόντων, πάντοτε από την οπτική της ταξικής διεκδίκησης, της ανάγκης της χειραφέτησης της εργατικής τάξης των Βαλκανίων, προκειμένου να γίνει τάξη για τον εαυτό της και να παλέψει για την απελευθέρωσή της. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σήμερα έχει 96 εκατομμύρια μέλη σε 130 χώρες του κόσμου. Προσπαθεί να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή, προκειμένου οι εργαζόμενοι να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς, να διεκδικούν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών για την επιβίωσή τους και ταυτόχρονα να δίνουν και να ανοίγουν ορίζοντες για ριζοσπαστικότερες αλλαγές σ' όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Είπαμε ότι είναι επίκαιρη η πρωτοβουλία, γιατί πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν κοινά προβλήματα στην περιοχή για τους εργαζόμενους σε κάθε χώρα. Ακούγοντας τις ομιλίες, καταλάβαμε ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι ένα γενικό πρόβλημα σε κάθε βαλκανική χώρα, που όλες οι κυβερνήσεις μαζί με τους εργοδότες αξιοποιούν τους άνεργους σαν εφεδρικό στρατό προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές αντεργατικές και να έχουν την πέμπτη φάλακα στα πλευρά του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που αγωνίζεται για τα συμφέροντα και την υπεράσπιση της δουλειάς, δουλειά με δικαιώματα, με αξιοπρέπεια για τους εργαζόμενους. Το θέμα λοιπόν ανεργία είναι κυρίαρχο, είναι μεγάλο πρόβλημα και κοινό. Το ζήτημα με τους χαμηλούς μισθούς. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι γενικό για παντού. Πάντοτε σε όλες τις βαλκανικές χώρες, όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου εξάλλου, οι μισθοί είναι κάτω από τις ανάγκες για αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων. Και οι κυβερνήσεις με διάφορες αλχημίες προσπαθούν να παρουσιάζουν πάντα ότι δήθεν βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο, ενώ είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Ένα λοιπόν ανεργία, δεύτερο χαμηλή μισθή, τρίτο οι γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως σε στρατηγική σημασία τομείς, παντού σε όλα τα Βαλκάνια. Ιδιωτικοποιήσεις με το επιχείρημα ότι το κράτος δεν μπορεί, ότι οι ιδιώτες είναι οι προοπτικοί, αυτοί θα φέρουν την ανάπτυξη κλπ. Κλπ. Χιλιοϋπωμένα αντιδραστικά επιχειρήματα και θεωρίες που λανσάρονται ως καινούργιες, ενώ είναι παμπάλες. Εδώ και δύο αιώνες τουλάχιστον προβάλλονται από την μπουρζουαζία και τον καπιταλισμό. Το νερό, οι συγκοινωνίες, η ενέργεια, τα λιμάνια, παντού ιδιωτικοποιούνται. Δεν είναι κοινό πρόβλημα για την περιοχή, για τους εργαζόμενους? Εμείς λέμε ναι. Δηλαδή, το ότι η υγεία, σαν παράδειγμα,
τα φάρμακα γίνονται εμπόρευμα από κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να είναι. Για μας είναι ένα ζήτημα, για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι θέμα. Δεν είναι ένα μπενάκης-βγενάκης. Δεν είναι, ω, εντάξει μωρέ, και τι έγινε, ένα ακόμα πρόβλημα. Όχι. Είναι θέματα σημαντικά. Έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Και όποιος είναι συνδικαλιστής και πατά με τα πόδια στη γη και το κεφάλι πάνω, δεν μπορεί μπροστά σε τέτοια προβλήματα να κλείνει τα μάτια και να κάνει αβάντες σε κυβερνήσεις και σε εργοδότες. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι στρατηγική σημασία σε επίθεση, αγαπητοί φίλοι. Είναι επίθεση στρατηγική σημασία. Στοχεύει όχι μονάχα τη τσέπη, αλλά και το μυαλό των εργαζομένων. Και έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα που λέει, α, δεν μου αρέσει χτίρημα αυτή τη συγκοινωνία να ιδιωτικοποιηθεί, ρε παιδί μου. Και ιδιωτικοποιούνται τα τρένα και τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται και οι τιμές στα εισιτήρια μεγαλώνουν, η αξιοπιστία και η ασφάλεια συνεχώς υπονομεύονται και τα κέρδη βεβαίως αυγατίζουν. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Ακόμα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Χρόνια εδώ στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις λένε από όταν βγαίνετε στη σύνταξη, λέει, αργείτε πολύ να πεθάνετε. Και τα ταμεία δεν μπορούν να δίνουν. Βγαίνεις, λέει, στη σύνταξη στα 65, ο μέσος όρος ζωής 83, 87 και θα σε πληρώνει το ταμείο τόσα χρόνια. Και επειδή δεν μπορούν να βγάλουν απόφαση σε καμιά χώρα, θα πεθαίνετε τότε. Βεβαίως παίρνουν μέτρα γι' αυτό. Γιατί όταν υπονομεύουν τη δημόσια υγεία, την ποιότητα της παρεπόμενης περίθαλψης κλπ, τι κάνουν? Προσπαθούν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι μειώνουμε, αυξάνουν τα όρια ηλικίας, όλα αυτά τα γνωστά που γίνονται σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Για πάσα νόσο η επίθεση στις συντάξεις και στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι τυχαία αυτά? Όχι. Είναι στρατηγική σημασία σε επίθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αστικές κυβερνήσεις, όλες τις κυβερνήσεις, είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε νοσυντηρητικές. Είναι στρατηγική επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής τάξης. Σου λέει, θα σε πάω τρεις αιώνες πίσω. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το ερώτημα είναι, και άλλα πολλά που μπορεί κανένας να περιγράψει με πιο ένας με πιο γλαφυρό τρόπο, αυτή είναι η πραγματικότητα πάντως, αυτή είναι η εικόνα. Και το ερώτημα είναι, τι κάνουμε? Η μία λύση που έχουμε είναι να λέμε αυτό που είπε ο Ερντογάν, after the accident of Soma, when 321 workers they lost their life, Ερντογάν immediately the next day he said it was from the God. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η μία λύση που έχουμε είναι ότι ας σηκώσουμε τα χέρια, θα κάνουμε το σταυρό μας, ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους. Είναι αυτό συνδικαλιστικό κίνημα? Εμείς έχουμε απορρίψει από χρόνια με τις επιλογές που έχουμε κάνει στη ζωή μας και στη στάση μας αυτές τις θεωρίες και λέμε αγώνας, αντίσταση, διεκδίκηση. Τι κάνει λοιπόν το συνδικαλιστικό κίνημα? Εμείς γι' αυτό είμαστε σαν ΨΟΣ, στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι σε αυτή μια τέτοια κατεύθυνση. Που λέει δηλαδή τι? Ότι να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε. Το πρώτο θετικό που έχει αυτό το φόρουμ είναι ότι καθόμαστε εδώ και συζητάμε συνδικάτα με, που ο καθένας πιστεύει στο δικό του Θεό. Έχει τις δικές του απόψεις. Δεν συμφωνούμε όλοι με όλα. Αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, το ότι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Συζητάμε. Ακούει ο ένας τον άλλον. Μαθαίνουμε. Γινόμαστε πιο πλούσιοι σε ιδέες, σε σκέψεις, σε γνώσεις και έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα. Αυτό είναι το πρώτο θετικό. Το δεύτερο, το πρώτο είναι η γνώση δηλαδή, είναι η γνώση. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τη γνώση μπορεί να συντονιστούμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη. Coca-Cola. Άλλες κινητοποιήσεις κλπ. Για μας έχει μεγάλη σημασία κανένας να μην αισθάνεται μόνος του. Κανένας να μην αισθάνεται μόνος του. Είναι κυρίαρχο, κεντρικό ζήτημα, δηλαδή είναι ουσία της ταξικής πάλης.
η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ένα δεύτερο βήμα είναι ότι μπορούμε να πετύχουμε μια αλληλεγγύη και ένα διεθνισμό. Όταν οι εργάτες δηλαδή στη Ρουμανία παλεύουν για τα δικαιώματά τους, πρέπει να εκφράζουμε, είναι το πιο απλό πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Όταν οι εργαζόμενοι στη Βουλγαρία αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, στην οποιαδήποτε βαλκανική χώρα στην Ελλάδα, έχει σημασία να εκφράζεται η αλληλεγγύη και ο διεθνισμός. Και το τελευταίο σημείο που ήθελα να πω, αγαπητοί φίλοι, για να τελειώσω, είναι η ανάγκη του συντονισμού. Η ανάγκη του συντονισμού. Αν καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά και δεν πετάμε στα σύννεφα, να πιστεύουμε ότι εμείς στη χώρα μας δεν έχουμε προβλήματα. Αν καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά, αν κρίνουμε σαν αναγκαία την ανάγκη για αλληλεγγύη και για διεθνισμό, τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα συντονισμό. Που με σεβασμό και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας συντονισμός στα Βαλκάνια. Ακόμα από την εποχή του Ρίγα Φεραίου υπήρχε μια αντίληψη, τέλος πάντων, και δεν μπορούμε σήμερα να υιοθετήσουμε την άποψη ότι ο καθένας μοναχός του. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με βάση αυτό το συμπέρασμα ότι ο διεθνισμός, η αλληλεγγύη μπορεί να είναι ουσιαστικά στοιχείο του συντονισμού, μπορούμε να αποκρούσουμε όλες τις επιθέσεις. Γιατί ζούμε σε μια περιοχή που οι επιθέσεις που δεχόμαστε σαν λαοί έχουν να κάνουν με το στρατηγικό σημείο που βρίσκεται η περιοχή και με τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Κανένας μας δεν πιστεύει εδώ ότι για τη δημοκρατία γίνονται οι επεμβάσεις των υπεριαλιστών, ότι για την ελευθερία και το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν. Γίνεται για το ποιος θα κερδίσει νέες σφαίρες επιρροής και το ποιος θα ληστέψει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αν τα ελληνικά μονοπόλια και πολυεθνικές ή αν τα τουρκικά θα πάρουν τα πετρέλαια και τους υδρογονάνθρακες, αν το ένα ή το άλλο μονοπόλιο θα κυριαρχήσει. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πιστεύουμε ότι έχουμε την πείρα, τη γνώση και την ικανότητα να αντισταθούμε και να προτάξουμε τη στρατηγική της εργατικής τάξης. Αυτό που λέει και το σύνθημα, ότι ζούμε σε μια περιοχή, ένα μοσαϊκό λαών, και μπορούμε να χτίζουμε ένα μοσαϊκό πανίσχυρο που θα διεκδικούμε δικαιώματα, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε συνθήκες για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σαν Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, σε αυτές τις κατευθύνσεις θα κινηθούμε και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας.